Κύριε Μπάκα. Πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελο στο δοξίδι του νέα μας χρονιά. Ναι, ναι, υγεία κυρίως που είπατε. Τώρα, τι κόλπα ήταν αυτά, κάποια κόλπα προωθητικά θα έλεγα, σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Εδώ μου έλεγε η Αναστασία στα Καλάβρητα, έχουν ονομάσει μια πίστα Βιετνάμ. Δηλαδή, να θυμίζει και λίγο Ασία. Κύριε Παγάνη, θα σας πω στα Καλάβρητα, βάσει δικών μου πληροφοριών. Τις τελευταίες ημέρες, τις ημέρες πρωτοχρονιάς, ανήμερα και την επόμενη ημέρα, είχε περίπου 7.000 επισκέψεις. Μάλιστα. Ήτανε ο κεντρικός δρόμος των Καλαβρίτων ήταν ερμού το Σάββατο και την Κυριακή. Δεν μπορούσες να παρκάρεις, εγώ αυτό γνωρίζω τουλάχιστον. Έτσι είναι, έτσι είναι. Είχε τροχονόμους. Ναι. Βεβαίως. Κύριε Γιάμαλη, γενικότερα, οι πληρότητες στους δημοφιλείς κειμενούς προορισμούς της χώρας μας, Καλάβρητα, Ράχοβα, Μέτσοβο, αρχαντικούς προορισμούς όπως είναι η Δημητσάνα, η Βιτίνα, το Καρπενήσι, αυτή τη στιγμή, Μακρενίτσα, τα Γιάννενα, Τρίκαλα Κορινθίας, Καστοριά. Είδαμε γενικότερα υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και οι κρατήσεις να άγγιξαν ακόμα και το 95%. 95%. Το οποίο, ακόμα και το 95% σε πολλές περιοχές, θα σας πω, είχατε καλακολουθία π.χ., που πήγε πολύ μικρή διαθεσιμότητα. Θα σας πω ότι πήγαν κάποιες ακυρώσεις τελευταία στιγμή λόγω της μετάλλαξης, λόγω των κρουσμάτων. Και θα σας πω ότι αυτές οι ακυρώσεις που έγιναν κλείστηκαν από όλους τους ενδιαφερόμενους. Δηλαδή δεν υπήρχε κενό όσον αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και ξέρετε κάτι ακόμα, σημαντικό είναι ότι ακόμα και οι ξενοδόχοι που έλεγαν ότι θα δουν πώς θα πάμε αν θυμαστική στήσεως στο πρώτο δεκαπεθύμιο του Δεκεμβρίου, βάσει των τελευταίων ημερών των ρεπορτάζ βλέπουμε ότι και οι συγκεκριμένοι δούλεψαν περίπου και είχαν κρατήσει από 85-90%. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται κιόλας από το δελτίο που έβγαλε σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού, ο Υπουργός κ. Σικηλίας, ο οποίος λέει ότι συνομίλησε με όλες τις περιφέρειες και είδε τα αποτελέσματα, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας μας. Ενταχθούν για την πρωτοχρονιά, ήταν σε πολύ υψηλά ποσοστά οι κρατήσεις, ενώ είναι και πολύ αισιόδοξο το κομμάτι των θεοφανείων, δηλαδή έχουν ικανοποιητικές κρατήσεις. Τώρα, όσον αφορά το τρίμηνο. Άρα και τώρα, στα θεοφάνεια, συγγνώμη, μια και το ήδη το έχετε βεβαίως ψηλοποιεί, αναμένουμε πάλι υψηλότατες πληρότητες, έτσι. Όσον αφορά τους ξενοδόχους, συζητάνε για ικανοποιητικές κρατήσεις. Όσον αφορά τα κίνητα που είναι γεγραμμένες βραχυχρόνιες μισθώσεις, θα σας πω ότι αγγίζουν ακόμα και το 97%. Ξεκινάμε από 82% και θα αγοροχωρείτε και αγγίζουμε το 97% σε περιοχές όπως είναι η Αράχοβα, το Μέτσοβο, τα Καλάβρητα είναι περίπου στο 89%, η Δημητσάνα στο 96%, η Βιτίνα στο 82%. Γενικότερα βλέπουμε το κόσμο τριήμερο των θεοφανείων, δηλαδή από 6 πρώτου του νέου έτους ως 9 πρώτου, δηλαδή να φύγουν την Κυριακή, η αναχώρηση την Κυριακή, βλέπουμε ότι η κινητικότητα βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και ξέρετε κάτι σημαντικό, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τροφοδοτούνται από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια από την πανδημία του κορονοϊού. Γιατί δεν είναι ξενοδοχεία, θέλει να είναι μόνος του, μόνο της η παρέα, η οικογένεια. Ναι. Mm-hmm. Δεν έχουν επαφή με άλλο κόσμο, δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι και το σημαντικό είναι ότι ξέρει την Γιάμαλη. Σε φίλους που ήταν στην Αράχο αυτές τις ημέρες, θα σας πω ότι έπαιρναν φαγητό από τις ταβέρνες. Δηλαδή δούλεψε το delivery. Mm. Δηλαδή μπορεί να μην πήγαινε κάποιο φαγητό σε μια ταβέρνα. Αλλά δούλεψε πάρα πολύ το delivery τις τελευταίες ημέρες. Αυτή την εικόνα έχω κι εγώ, κύριε Μπάκα, από τα μαγαζιά εκεί. Πήγε έναν πακέτο. Για να το συζητήσουμε και τρεις. Σε έναν από τους προορισμούς που είπατε, βρέθηκα για μία μέρα εγώ χωρίς διανυκτέρευση, εκδρομή δηλαδή. Είχα κανονίσει, πήρα τις κόρες μου και τις κυρίες όλες δηλαδή που συνόδευα. 9 η ώρα φύγαμε από την Αθήνα. 10 και μισή. Άμα βάλω και το σκυλί μέσα. 5. Λοιπόν, 10 και μισή ήμασταν σε ένα από αυτούς τους προορισμούς νωρίς το πρωί. Δεν υπήρχε ψυχή, κύριε Μπάκα. Ήταν έξω μόνο, ήταν κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι φρόντιζαν εκεί στους χώρους στάθμευσης. Κύριε Παγάνη, μάλλον θα σας πείτε τους μέσα όλοι. Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί στις 12 που έφευγα, 12 παρά από εκείνο το σημείο που βρισκόμουν και πήγαινα σε άλλη περιοχή, όχι τόσο δημοφιλή, στην ορεινή Κορινθία, για φαγητό, βγαίνανε όλοι και έβλεπα λαό θάλασσα. Είχε πολύ κόσμο. Είχε πολύ κόσμο και επίσης έβλεπα ταβέρνες που βγάζανε έξω τα τραπέζια. Δηλαδή, σε υψόμετρο τώρα σας λέω, έτσι, Σάββατο έτσι. Μεσημέρι, ταβέρνες είχαν τα τραπέζια έξω, σε εξωτερικό χώρο. Κύριε Παγάνη, ξέρετε τι συμβαίνει. Οποιοδήποτε μέτρο κατά πολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, όπως αυτή τη στιγμή συζητάμε και λέμε ότι δεν υπάρχει μουσική, ότι κλείνουν 12 η ώρα, δουλεύει και από τις δύο μεριές. Η μία πλευρά είναι ότι κάθομαι στο σπίτι μου, δεν βγαίνω έξω, έχω το φόβο. Η δεύτερη πλευρά, σκέψη όμως, είναι ότι για ποιο λόγο να μην πάω αυτή τη στιγμή σε ένα ακίνητο αφοτελή, το οποίο μπορεί να είναι με τα μέλη της οικογένειάς μου ή με οικία πρόσωπα και να μπορώ να περάσω 2 ημέρες ήρεμα, άνετα, να διασκεδάσω, ξαγίσω πάλι πίσω. Τώρα που μπορώ. Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχει σκέψη στο μυαλό, στο πίσω μέρος του μυαλού, ότι οποιονδήποτε συσσαγωγικά lockdown και μου απαγορεύσει πάλι να ξαναφύγω, έτσι να το κάνω τώρα που μπορώ. Σωστά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι κινητοποιήθηκε ο κόσμος πολύ πιο έντονα και λόγω των μέτρων.
Ναι, εγώ είδα προσαρμογή. Είδα τις ταβέρνες να βγάζουν τραπέζια έξω. Σε ναι, όλο αυτό με την προϋπόθεση βέβαια ότι κανείς μπορεί να διαθέσει τα 100, τα 200, τα 300 ευρώ για, για να, πας, να ναι. φύγει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, έχει και για μάλλη γενικότερα στις βραχυπούνες μισθώσεις, επειδή η χωρητικότητα είναι πολλές φορές για περισσότερα από 4 άτομα, δηλαδή αν είναι 6 άτομα, εκεί βλέπουμε ότι να είναι περίπου για ανεκτέρευση, να έχετε σε ένα πολύ καλό ακίνητο, λόγω τώρα αποτελείς αλέ με 3 δωμάτια, μπορεί να είναι 50 ευρώ το άτομο για 6 άτομα. Άρα ξέρετε και πολλές φορές, όταν μαζεύονται πάνω από 4-5 άτομα, είναι στα ίδια χρήματα όσο ένα ξενοδοχειακό δωμάτιο, ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μάλλον, συγγνώμη. Άρα παίζει ρόλο και αυτό, δηλαδή υπάρχουν διάφορες επιλογές, είτε πιο φθηνές, είτε πιο οικονομικές, είτε πιο ακριβές, ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Καταλάβατε, εμείς συζητάμε έτσι τώρα και λέει ο Δημήτρης και κάνει πλάκα εδώ πέρα. Λέει: περίφημη μεσαία τάξη υποφέρει στα χιονοδρομικά κέντρα. Υπάρχουν προφανώς και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες είναι μεγάλη ευκαιρία. Να το πω το ευκαιρία, το βάζω σε εισαγωγικά. Έτσι. Τώρα, η όποια μεσαία τάξη, ο κάθε εργαζόμενος, το πώς διαθέτει το εισόδημά του, αν του περισσεύει κάποιο, είναι δική του δουλειά όμως. Δεν τα κλέψε. Άμα θέλει να τα φάει στα χιονοδρομικά, θα τα φάει στα χιονοδρομικά. Άμα θέλει να τα φάει σε σοκολάτες, θα τα φάει σε σοκολάτες. Εγώ πάντως θα πω αυτό που είπε ο Παγκάνης προηγουμένως, ότι φίλος μου σήμερα το πρωί έφυγε από την Αθήνα, επισκέφθηκε τα Καλάβρητα σήμερα το πρωί, γύρω στις 12 η ώρα για την Αθήνα, επισκέφθηκε τα Καλάβρητα 2 ώρα το μεσημέρι, είδε πολύ έντονη κινητικό, δεν το περίμενε, αφημερώνει η εκδρομή του και τελικά θα επιστρέψουν σήμερα το βράδυ και μου έλεγε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα γενικότερα και αυτό το είδε και ο ίδιος. Mm-hmm. Ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Γενικότερα οι προορισμοί οι οποίοι έχουν καλό οδικό δίκτυο κερδίζουν σε τυπώσεις και τα Καλάβρητα. 2,5 ώρες εκεί, χωρίς στροφές, χωρίς δυσκολία βέβαια. Μετά, ξέρετε κάτι, οι αρχαντικοί προορισμοί φέτος, θα σας πω, εκτός από τη Δημητσάνα και την Πιτίνα, που είναι οι προορισμοί που προορίζουν όλοι μας, ή το Λεπίδι, θα σας πω ότι είδαμε και κινητικότητα σε ένα χωριό που λέγεται Ανδρίτσενα, σε ένα χωριό που λέγεται Δάρα. Ιστορικό χωριό. Ναι, Ανδρίτσενα είναι ιστορικό χωριό. Ναι. Αλλά ξέρετε, προορισμοί, οι οποίοι δεν τους έχουμε στο μυαλό μας, σαν προορισμού ταξιδιού, βόλτας, είναι προορισμοί που τους γνωρίζουμε ιστορικά, αλλά δεν τους επισκεφτόμασταν τους μήνες των εορτών. Και τη δεδομένη χρονική στιγμή σας λέω πραγματικά ότι αυτά τα μικρά χωριά είχαν έντονη κινητικότητα. Από το σημαντικό ξέρετε ποιο είναι όμως, να δούμε και συνολικά την εικόνα. Δηλαδή, πολύ ωραία πήγαμε τα Χριστούγεννα, πολύ ωραία πήγαμε την Πρωτοχρονιά. Μακάρι ο Θεός να βοηθήσει να πάμε καλά και τα Θεοφάνεια και να έχουμε πληρώσεις. Το θέμα να δούμε γενικότερα όμως ο χειμερινός τουρισμός πώς κινήθηκε. Αυτό θα έχουμε την εικόνα όμως. Πιο σωστή και πιο σαφή εικόνα προς τα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Πότε θα δούμε την εικόνα γενικότερα. Τώρα πορεία για το Πάσχα, γιατί ρωτάει και ο Κώστας. Έχετε εικόνα, ναι, ρωτάει από τώρα. Τι από τώρα, εγώ αρχές Δεκέμβρη πήρα σε κεντρικό νόμο. Τώρα γύρισες εσύ, έχεις το μυαλό στο Πάσχα. Εγώ προγραμματίζω μπροστά, κύριε Παγάνη, επαναλαμβάνω, γιατί αρχές Δεκέμβρη πήρα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Καλαβρίτων και βάλτε γέλια, κυρία που μιλήσαμε. Τι λέτε, είμαστε κλεισμένοι. Τι λέτε, παιδιά. Εγώ, κύριε Μπάκα, σε σχέση με την Αναστασία, είμαι πολύ πίσω. Δηλαδή, άμα η Αναστασία ζητάει τώρα για το Πάσχα, εγώ θα αρχίσω να σκέφτομαι το Πάσχα τη Μεγάλη Παρασκευή. Αυτό δεν θα βρίσκεις. Εγώ θα σου πω ότι μερικοί σκέφτονται ήδη να κλείσουν για τους καλοκαιρινούς μήνες, να ξέρετε. Μάλιστα. Σε προορισμούς όπως τα Κουφονίσια, σε πληροφορώ ότι αρχές Μάη δεν υπάρχει καμία κράτηση μέχρι τέλη Αυγούστου. Λίτρα, παιδιά. Βεβαίως. Και άμα συμβεί καμία στραβή, δηλαδή. Τα λεφτά μας πίσω. Κύριε Γιάμαλη, γενικότερα θα σας πω ότι είναι αισιόδοξα όσον αφορά τα μηνύματα στους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας μας, όπως είναι Σαντορίνη ή Μύκονος, θα σας πω ότι οι κρατήσεις έχουν ξεκινήσει το Πάσχα. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια κινητικότητα και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και εγώ θα σας πω και το εξής, σας θυμίσω το εξής. Φεβρουάριο του 2021 είχαμε κάνει μια έρευνα και λέγαμε ότι όσον αφορά τις πολυτελή βίλες με ιδιωτική και κοινόχρηστη πισίνα στους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας μας είχαν κρατήσεις ακόμα και μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Δηλαδή είχαν πολύ μεγάλο ποσοστό αποκρατήσεων, το οποίο φάνηκε κιόλας από τα αποτελέσματα του τουρισμού και από όσα ανέφεραν και οι ξενοδόχοι οι ίδιοι στα τέλη Οκτωβρίου. Γενικά, ο ακριβώς τουρισμός, αν επιτρέπετε, έχει επιστρέψει πολύ πιο δυναμικά. Ας σκεφτούν οι ακροατές μας ότι τους καλοκαιρινούς μήνες οποιοδήποτε ξενοδοχείο είχε αυτοτελή βίλα ή μπαγκαλός ήταν όλα γεμάτα σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας. Μάλιστα. Μάλιστα, εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Βεβαίως, και τα υπόλοιπα. Να ευχαριστήσουμε καλή πολύ χρονιά, τον κύριε πρόεδρο Μπάκα, του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, τον κύριο Μπάκα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.